Λοιπόν, ναι, γιατί λες κάνε το σταυρό μου, γιατί δεν είναι βρώμικη πόλη. Δεν γυρνάς στην πόλη τότε. Είναι αρκετά ζωηρή η συζήτηση, αλλά θα παρακαλέσω να ολοκληρώσει την πρώτη τοποθέτηση ο κύριος Μπουντάρης. Και να σου πω και κάτι, να σα πω και το. Και το κυριότερο απ' όλα. 11.000 τόνοι είναι η ανακύκλωση που κάναμε. Το οποίο ξεκίνησε. Λοιπόν, η καθαριότητα έχει μπει σε μια σειρά. Σε τι ποσοστό αυξήθηκε η ανακύκλωση, κύριε Μπουντάρη? Σε τι ποσοστό αυξήθηκε η ανακύκλωση? 11% έχουμε ανακύκλωση τώρα με 15.000 τόνια. Καταπέρασε αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, η ανακύκλωση είναι ουσιαστικό πράγμα. Εκτός ότι έχουμε την κοινοτική οδηγία, είναι και τεράστια οικονομία και στη λειτουργία της καθαριότητας. Λοιπόν, μπήκανε στη σειρά αυτά τα πράγματα. Δεν λέω ότι τελειώσαμε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα έχουμε ποτέ καθαρή πόλη αν δεν συμμετέχει ο πολίτης. Να τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Περπατήστε λίγο στην παραλία και καθαριότητα. Η οικονομικά και καθαριότητα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όσα έκανε η διοίκηση? Το κυκλοφοριακό, όχι μόνο δεν κάναμε τίποτα. Το κυκλοφοριακό δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση. Και όποιος έρθει να βρει λύση, με μια χαρά του εδώ είναι. Κύριε Μπουντάρη, η νίκη της πρωτοβουλίας στις εκλογές του 2010 θεωρήθηκε από πολλούς η μεγάλη ανατροπή στις δημοτικές εκλογές. Ήταν μια πολυσυλλεκτική παράταξη από τα σπλάχνα της αυτοδιοίκησης, που και τότε όπως και τώρα στηρίχθηκε από κόμματα βέβαια, αλλά δεν αποτελούνταν από αμιγώς κομματικά στελέχη. Κερδίσατε το Δήμο. Θεωρείτε ότι ανταποκριθήκατε επί της ουσίας στις προσδοκίες που καλλιέργησε στους Θεσσαλονικείς ο χαρακτηρισμός της ανατροπής ή περιορίστηκε απλώς το εκλογικό αποτέλεσμα του 2010? Δεν τελειώσαμε σε αυτό. Κάναμε πράγματα τα οποία γίνανε χωρίς λεφτά και τα οποία φέρανε λεφτά στην πόλη. Και θα αναφέρω μόνο τη λέξη εξωστρέφεια. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τον τουρισμό. Δεν λέω για τους Ρώσους τους τουρίστες. Δεν κάναμε σπουδαία πράγματα εκεί. Πήγαμε στη Μόσχα, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί, κάναμε παρουσιάσεις της πόλης κλπ. Λέω για δύο συγκεκριμένες αγορές που είναι η Τουρκία και το Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε τα νούμερα. Τι ερχόταν και τι έρχεται. Λοιπόν, αυτό δεν κόστησε στο Δήμο τίποτα. Ήταν μια υπέρβαση, τα βάλαμε με το κατεστημένο, το εθνικιστικό κατεστημένο. Αυτό κάναμε. Κύριε... Υπήρχε κανένα εθνικιστικό κατεστημένο στην πόλη και δεν το ξέρω? Υπήρχε, πώς δεν υπήρχε? Δεν το ξέρεις τότε. Κύριε Καλαφατή.